Γρηγόρη, τον κρατάω με το ζόρι. Γρηγόρη, βιάζομαι. Βιάζεται να... Λοιπόν, πες μου 2-3 πραγματάκια. Πώς είναι η καθημερινότητα στην Ένωση Συνταχτών? Εκπληκτική. Έχει ενδιαφέρον. Και το πολύ Σαββατοκύριακο εδώ. Και το Σαββατοκύριακο στο χωριό. Κάθε είναι. Κυριακή στο χωριό. Στον Πελεκάνο Κοζάνες. Από τον Πελεκάνο είσαι. Πώς βρέθηκες εδώ? Για μπρόσιμη. Ναι, η Μαρία πού είναι? Κάπου χαμένη. Εξαφανίστηκε για να μην τη βρω να χωνάτε. Νάτι και η Μαρία, εκεί πίσω είναι. Δεν έπαιξες όμως χθες ποδόσφαιρο που είσαι γαμπρός. Όχι καλέ. Γιατί δεν έπαιξες? Κοινωνικές υποχρεώσεις. Κοινωνικές όπως υποχρεώσεις. Λένε κάποιοι άλλοι. Δεν τρέπεται. Έχει μάθει από εμάς και κρύβει λόγια, Γρηγόρη. Τιμωρία. Φιλιά. Έτσι για να σε δούνε και οι συνάδελφοι. Λοιπόν. Γεια σας κύριε Μουσική. Είστε καλά? Πολύ καλά. Χρόνια πολλά σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον τόπο αυτόν εδώ. Εγώ μεγάλωσα εδώ κοντά. Ο μπαμπάς μου είναι εδώ, στην Καλονή. Είναι 5 χιλιόμετρα, ναι. Είναι πολύ κοντά. Όμορφο χωριό. Μπράβο. Μετά έφυγε γαμπρός και πήγε στον Πεντάλοφο. Είχαμε τον Τζιμούλη, τον παππού μας. Εγώ είμαι η τέταρτη γενιά, έχω και το γιο μου. Τέταρτη ο γιος μου. Στον Πεντάλοφο είχαμε τον παππού, τον Τζιμούλη. Μετά είχαμε τον Άγγελο, τον Τζακνάκη. Εξαιρετική μουσική για τον τόπο μας εδώ. Ναι. Κρούσματα που χτυπάνε στο αυτί και τα αγαπάνε. Κάθε τόπος έχει τα τραγούδια. Τα δικά του ακούσματα. Βεβαίως. Ωραία. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Είχα και το Μινά
Ναι. Και όλους. Και ζάω εδώ, μεγάλωσα την οικογένειά μου από τα χωριά Σαμαρίνα, Δοτσικό και εδώ Χρυσαυγή και Καλονί και όλο το Βόιον. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλο το Βόιον. Μας εκτιμάει και μεγαλώσαμε την οικογένειά μας και είμαστε άρχοντες. Να είστε καλά, ένα χειροκρότημα. Ένα χειροκρότημα. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ ξεκινάμε με την παρουσίαση ενός τουριστικού οδηγού που είναι αφιερωμένο στο Βόλιο. Έγινε από την οικολογική κίνηση Κοζάνης και ο τίτλος του είναι «Στα μονοπάτια των πέτρινων χωριών». Πάρα είναι πολύ ωραία. Ένας οδηγός που έχει αναφορά τη Χρυσαυγή. Εδώ μπορούμε να δούμε το γεφύρι της Χρυσαυγής, όπως ήταν παλιά, όπως είναι σήμερα. Αν έχει αναφορά επίσης τα παραδοσιακά χωριά, όπως είναι η Καλονή, το Δήλοφο, το Δασίλειο που είναι κοντινά με τη Χρυσαυγή. Ωραία, χωριά. Οπότε μπορεί να το προμηθευτούν και από πού. Να το προμηθευτεί από το γραφείο της οικολογικής κίνησης Κοζάνης. Να είστε καλά. Πάμε στις κυρίες και ξεκινάμε. Γεια σας. Αχ, ένα ωραίο μωρό. Συγγνώμη. Ιάκωβε, δείτε ένα ωραίο μωρό. Υπέροχο είναι να σας ζήσει. Πάρα πολύ όμορφο. Ωραία, πάμε. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Γεια σας. Εγώ είμαι από εδώ, από τη Χρυσαυγή. Έχω μια μικρή επιχείρηση στην Κοζάνη. Την ονομάζω Βόιο, με σκοπό να προβάλλω την περιοχή μου και τα προϊόντα, τα τοπικά. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε εδώ, λοιπόν με τα γλυκά κουταλιού. Είναι το λιαστό κρασί της Χιάτιστας. Δεν ξέρω αν έχετε δοκιμάσει. Είναι κάποιο ναι, από ναι, αυτά. Ναι, 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 ναι. Αυτό εδώ. Όχι το άλλο. Αυτό είναι κρασί. Ναι, ναι, είναι κρασί. Κρασί, ναι. Δεν πίνετε πολύ, πίνετε ελάχιστη ποσότητα. Ναι, σαν λικεράκι ναι. Μοιάζει λίγο. Το τσίπουρο της περιοχής, τα φασόλια, τα όσπρια γενικά, φακές ρεβίθια, τα πέτουρα, ο τραχανάς, το τουρσί, τα τυροκομικά προϊόντα, ο μπάτζος. Ξέρω πως ήρθε η Εύα η Τσουρέκα, έτσι σας επισκέφθηκε. Και κάνατε μια ωραία προσπάθεια να ετοιμαστεί. Ωραία, πάμε λοιπόν να δούμε εμείς όλο αυτό το βίντεο και αμέσως μετά θα επανέλθουμε να γνωρίσουμε τις άλλες κυρίες.